Και σήμερα βίντεο, και τι βίντεο παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόσεξε, πρόσεξε. Σας φέρνουμε οι δυσάρες, γάμους, υποκλήσεις. Ναι, τον influencer να προσκυνάνε εκεί το Αμερικανάκι. Γιατί τι άλλο έχουμε σήμερα, έχουμε πολλά, έχουμε τέλος πάντων. Πάρα πολλά. Έχουμε και πολύ Μύκονο έχουμε. Ναι, έχουμε και Μύκονο. Ναι, ναι, πήγε παιδιά ο Αλέξης Παπάς εκεί και έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Όμως, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε αμέσως τώρα. Να ξεκινήσουμε δυναμικά-δυναμικά, γιατί θέλω να πάμε δυναμικά-δυναμικά να ξεκινήσουμε και θέλω να σε πάω σε κάτι το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν κάποιοι κάθονται και γράφουν σε site και γράφουν, παιδί μου, για μία κίνηση η οποία γίνει, θα στηρίξω ποια κίνηση και όλα σε εννοώ, δεν γκουγκλάρουν να δουν ακριβώς τι παίζει. Δηλαδή γράφει μια προϊστορία ενός ανθρώπου και το μεγαλύτερο κομμάτι είναι τελείως διαφορετικό και αλλοιώνει την είδηση. Και αλλοιώνει και την είδηση. Αυτή είναι η είδηση, κυρίες και κύριοι, ότι ο Γιώργος Πολυχρονίου συνάντησε πριν από λίγες μέρες στο μαγαζί που δουλεύει την Κέντη Γαρμπή. Βγαίνει ένα site λοιπόν και γράφει ότι γνωρίζονται, λέει, πρόσεξε, γνωρίζονται, λέει, γνωρίζονται, το τονίζω, από την πρωινή εκπομπή που έκανε ο Γιώργος Πολυχρονίου. Και έρχομαι και ρωτάω τώρα εγώ, πρόσεξε, από εκεί γνωρίζονται? Και γράφει το βιογραφικό του. Ότι έκανε ένα ραδιοφωνικό σταθμό μαζί με τον ξάδερφό του, το Στέλιο, και λεγόταν GS Poly, πειρατικό σταθμό. Και μετά έγινε το G Poly, έμεινε το G Poly κτλ. Κάνει ραδιόφωνο και είναι φαν της μουσικής και το ένα και το άλλο κτλ. Δείχνει ότι ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά ήταν. Και βέβαια, το μεγάλο λάθος σας ποιο είναι? Ότι, γι' αυτό λέω αλλοιώνεται η είδηση, η Κέτη Γαρμπή όταν πρωτοεμφανίστηκε από την εταιρεία Sony Music. Διοικητικός στέλεχος και πολύ σημαντικός στέλεχος της περίοδου εκείνης και για πάρα πολλά χρόνια ήταν ο Γιώργος Πολυχρονίου. Οπότε από εκεί γνωρίζονται. Όχι από εκεί γνωρίζονται. Είναι ο άνθρωπος που τη βοήθησε να ξεκινήσει η καριέρα της και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν πίσω από τη δουλειά της. Δηλαδή, ενώ έχει παίξει ρόλο στην καριέρα της και της Γαρμπή, ξαφνικά λέει γνωριστήκανε στο πλατό. Επειδή τη φιλοξενούσε. Κάνανε λάθος. Όχι, είναι αλλοιωμένη είδηση αυτή. Δεν είναι γνωριμία από εκεί. Συμμετείχε στην πορεία της Κέτης Γαρμπή ο Γιώργος Πολυχρονίου. Ναι. Πρώτα ήταν. Πρωτοεμφανίστηκε ως χορεύτρια στο Φλωρινιώτη. Έτσι, ναι, δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και μετά τραγουδούσε. Ξεκίνησε και ναι. Τραγουδούσε. Και όταν ξεκίνησε να δει οι πρώτες της δουλειές ήταν με τη Sony Music. Και πίσω από τη Sony Music ήταν κάποιοι άνθρωποι που ήταν σημαντικοί. Όπως ήταν και ο Γιώργος Πολυχρονίου. Διοικητικός στέλεχος και ο άνθρωπος που προωθούσε τις δουλειές των τραγουδιστών. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή να καταλάβουμε όταν βγάζουμε μια είδηση για να δείξουμε ότι να εμφανίσει ο Τζι Πόλι, αλλά μην του μειώνουμε και την ιστορία του όμως, δηλαδή μην τον υποτιμούμε, γιατί αυτό είναι υποτίμηση. Για μένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Κοίτα, προφανώς πήραν κάποια στοιχεία, δεν γράφτηκαν σωστά. Ή μπορεί να μίλησαν με κάποιον που δεν τα γνώριζε. Όχι, αν πήγαινε. Λάθη τέτοια μπορεί να γίνει. Ναι, άκουσε όμως, είναι σοβαρό, γιατί είναι μια πορεία ζωής. Και μάλιστα μια πορεία ζωής που έχει πολλά χρόνια μέσα. Δεν έχει 2-3 χρόνια, είναι πάνω από 15-18, ίσως και 20 χρόνια να είναι στη δισκογραφία μέσα ο Γιώργος Πολυχρονίου. Και μάλιστα συνέχισε και με άλλα πράγματα. Εσύ που είσαι πιο παλιός και τα ζούσες όλα αυτά, γι' αυτό το γνωρίζεις τώρα. Προφανώς σου λέω ήταν λάθος οι πηγές. Όχι, αν γκουγκλάρανε θα το βρίσκανε. Δηλαδή αν έκανε την πιο απλή κίνηση, ενώ γκουγκλάρισε τα ραδιοφωνικά του, δεν γκουγκλάρισε την πορεία του. Δηλαδή, ποιο ήταν ο ρόλο, α πούμε, το βιογραφικό του, δεν ξέρω, Wikipedia. Μέσα μπαίνει εκεί και σου βγαίνει αυτό. Κατάλαβε. Είναι απλά πράγματα. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Και μια και μιλάμε για απλά πράγματα. Το πήρε πιο βαριά, εσύ, αλλά δεν πειράζει. Το πήρε, λέω βαριά, λέω, γιατί τα έχει ζήσει γι' αυτό. Δεν είναι ότι το πήρα βαριά, ξέρει κάτι. Όταν αυτό ο άνθρωπο, εάν κάτσει να μιλήσει μαζί του, θα σου μιλήσει για τη μουσική, για τη μαύρη μουσική, θα σου μιλήσει για πολλά πράγματα και θα σου πει ότι ξέρει κάτι. Έπαιξα και ρόλο στην ελληνική μουσική σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί ξαφνικά να του κολλήσω τη ρετσινιά. Τον αδικεί και τον υποτιμά.
Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο ήταν μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του ήταν η δισκογραφία σε ώρες εργασίας παρά η τηλεόραση. Θυμάμαι εγώ έκανε το... Δούλευε, θυμάμαι, ο τροχός της ήταν η Mega Banga, δεν θυμάμαι ποια, η Mega Banga ήταν. Δούλευε, θυμάμαι, στη Sony μέσα και έφευγε εγκαζομένος για να πάει κάνει τα γυρίσματα. Το απόγευμα. Καταλαβες. Δηλαδή δεν είναι... και είναι ο κόπος, είναι η ζωή του αυτή. Δεν μπορούμε τώρα να βγάλουμε όλα αυτά απ' έξω και πρέπει να θυμίσουμε, δηλαδή να γράφουμε για ένα παλιό άνθρωπο, για όταν γράφουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τέτοια μεγάλη πορεία σε αυτό το χώρο μέσα όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να το ψαχνόμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι κρυμακιά του καλή, να κοιτάξτε πώς είναι σήμερα ο Τζιπόλη και να λέει ότι βρεθήκανε μαζί με την Γκέντι Γκαρμπή στο τηλεοπτικό πλατό. Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Πάμε όμως παρακάτω, αγαπητοί μου, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήρθε ένας τύπος ο... πώς το λένε? Ένας τύπος ο Σπιντ. Ο Σπιντ, ναι. Το οποίο παιδί αυτό είναι ένας YouTuber πάρα πολύ σημαντικός, Αμερικάνος, δεν είναι? Πολύ διάσημος Αμερικάνος, ναι. Έχει εκατομμύρια views και μάλιστα αυτό που ανέβασε για την Ελλάδα μέσα σε μία μέρα έκανε πάνω από 4,5 εκατομμύρια views. Τα πιτσιρίκια και τρελαίνονται. Θα έχει και πολλούς συνδρομητές βέβαια, γι' αυτό αμέσως έχει και πολλούς συνδρομητές. Ναι. Γενικά είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ αγαπητό στην νεολαία. Εάν και έχει αυτή την τρέλα που πουλάει, θα το πούμε. Δηλαδή ουσιαστικά το βίντεο που είδαμε από την Ελλάδα ήταν ένα τρελαμένο βίντεο. Γάμιζε σε κάτι σκυλάκια. Όπως μας είπε και ο Σωτήρης που μιλήσαμε κάποια στιγμή που του πήραμε συνέντευξη, είναι λίγο Ουγγάνος. Αλλά έχει κάτι που αρέσει. Ναι, έχει πάει στον Ενδυράμα μέσα και παίζει με μια μπάλα του μπάσκετ μέσα στο γραφείο ναι, κτλ. Ναι, ναι, δηλαδή ναι, το θυμάμαι ναι, αυτό ναι, τον ναι. Σωτήρη. Αλλά ξέρεις ποια είναι η φάση όμως η μεγάλη. Κοίταξε. Εγώ να ακούσω ότι θα έρθει ένας μεγάλος καλλιτέχνης, μεγάλος τραγουδιστής, ας πούμε παράδειγμα, έρχονται οι Big Floyd, που για μένα είναι το κορυφαίο γκρουπ ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονική μουσική κτλ. Θα πάω να τους δω, αλλά θα προσέξω να οι κινήσεις μου να είναι μετρημένες. Δηλαδή, δεν θα πάω μαζί με όλο τον κόσμο να περιμένω στην ουρά για να πάρω ένα αυτόγραφο, δεν θα κάνω κινήσεις. Τέτοιο παιδό, απλά θα πάω να απολαύσω τη βραδιά και θα πάω να φύγω. Έχει όμως τεράστια διαφορά στο όταν σε μαγνητοσκοπούν και ξέρεις ότι θα κάνει εκατομμύρια views, εννοώ με το Speed, επειδή μου είπες τώρα για το Pink Floyd, μπορεί να πας δίπλα και να μην σε τραβάει κάποιος, όμως όταν ξέρεις ότι σε τραβάει κάποιος και κάνεις εκατομμύρια views, γίνεσαι απλά μιτσάρας. Εάν ολοκληρώνα, θα καταλάβαινες περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι προσέχεις πάρα πολύ για να μην δώσεις στον κόσμο κάτι το οποίο θα ήταν αρνητικό. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για ένα YouTuber, ο οποίος πουλάει την τρέλα του κτλ. Και θα μας εξηγήσει ποια είναι η τρέλα του, γιατί έκανε αρκετά εδώ στην Ελλάδα. Και πας εκεί με το παίζεις φαν και αρχίζεις να βγάζεις φωτογραφικό υλικό κτλ. Αυτό είναι ξεκάθαρα για να πάρεις views και εσύ από αυτόν τον άνθρωπο, για να πάρεις συνδρομητές από αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό το έκανε ποιος, παιδιά, ο Κοψιάλης. Κοιτάξτε τον εδώ. Μη χάσει, πήγε να βγάλει selfie μαζί με τον YouTuber ο οποίος ήρθε εδώ πέρα να πουλήσει τρέλα. Το κακό δεν είναι η selfie, Θοδωρή. Όποιος δει το βίντεο θα πει ότι στην αρχή πάει να τον πλησιάσει ο Κοψιάλης, μαθαίνει ότι είναι σε ένα γυράδικο, θα το πούμε, που είναι να φάει γύρω. Προφανώς κάποιοι τον ειδοποίησαν. Πάει εκεί, ξεκινάει να του μιλάει για κάτι, του λέει για ένα post στο Instagram. Τον γράφει τελείως ο Σπιν, γιατί δεν γνωρίζει ποιος είναι. Και δεν τον ενδιαφέρει. Okay, δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Είναι και ένα παιδί το οποίο ο Σπιν είναι στον κόσμο του. Δηλαδή, όντως είναι Σπιν. Δηλαδή, ανάθεμα αν βλέπει μπροστά του, αφού μπέρδεψε μία ντομάτα, νόμιζε ότι είναι μήλο και πήγε να τη φάει. Φαντάσου. Τέλος πάντων. Εντάξει, όμως έχει αυτό το κάτι, ρε παιδί μου, είναι τυπάκι. Λοιπόν, τον γράφει στην αρχή τον Κοψιάλη και αυτός δεν φεύγει. Περιμένει να φάει το γύρο, τον ξαναπλησιάζει να βγάλει τη selfie, κάτι του λέει πάλι και πάλι ξανά, ας πούμε, δεν του δίνει ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, θα του λέει, φίλε, παράτα με, έχω να κάνω τα δικά μου. Όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό που είπα εγώ, Θοδωρή. Το ότι όταν ο Κοψιάλης γνωρίζει πάρα πολύ καλά με το που θα ανέβει ένα βίντεο που τραβάει ο Σπιντ, θα κάνει εκατομμύρια views, πας μέσα, όπως είπα, σαν το Μιτσάρα, έτσι ώστε να πάρεις προβολή. Το να ανεβάσει. Και πού την πάτησε ο Κοψιάλης. Ο Κοψιάλης έβαλε κάποια στιγμιότυπα που έτρωγε το γύρο, που έβγαλε φωτογραφίες, όμως όλος έβγαλε ολόκληρο το βίντεο, οπότε έχει τα πάντα μέσα. Δηλαδή θέλω να σου πω και που τα έβαλε ο Κοψιάλης μέσα δεν έχει καμία σημασία, αφού μπορεί να τα δεις στο βίντεο του Σπιν. Αλλά ήταν άσχημο γιατί συζητήθηκε, ήταν και ένας άλλος, νομίζω Καβάλος λέγεται, και αυτό το παιδί είναι τέλος πάντων γνωστός influencer.
τουλάχιστον στην νεολαία, εμείς δεν τον ξέρουμε. Ναι. Ο οποίος και αυτός έκανε μια βλακιούλα και σχολιάστηκε αρνητικά. Αλλά θεώρησε ο κόσμος και ειδικά και στο TikTok ότι πήγανε ουσιαστικά να γλύψουν το speed με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν τους, αυτό που κάνανε δεν ωφέλησε σε κάτι και δεν του πάνε και κάτι ουσιαστικό να πεις που θα διαφημίσει εντός εισαγωγικών την Ελλάδα. Είδε αυτός δύο τύπους που προσπαθούν ουσιαστικά να βγάλουν φωτογραφία μαζί του. Άκουσε. θα μπορούσαν να γίνει διαφορετικά η δουλειά. Να τον ειδοποιούσαν, ξέρεις κάτι, είναι εδώ, είναι 3-4 top influencer, οι οποίοι θέλουν να συναντηθούν μαζί σου. Θες να συναντηθείς. Ναι. Και να πει, okay, όχι να πάνε εκεί σαν το κοινό το οποίο πήγε μέσα και έρχεται ο τύπος αυτός και βάζει ένα παιδί το οποίο είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και τον έβαλε να κάνει 150 push-ups για να πάρει 150 ευρώ. Όχι, ξέρεις πώς έγινε. Κοίτα, σε όλα αυτά δεν θα κατηγορούσα το σπίτι, γιατί είναι τι του δώσαμε εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή, πάει ένας τύπος μπροστά και του λέει, αυτός εδώ είναι ο δυνατότερος Έλληνας που υπάρχει. Και λέει ο σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να κάνει push-ups πολλά. Λέει αυτός, ναι, ό,τι θέλεις. Και λέει αυτός, κάνε 150, να σου δώσω 150 ευρώ. Και σκύβει και τα κάνει. Δηλαδή, κατάλαβε τι σου λέω. Προσφερθήκαμε κι εμείς να μας πει μαλάκες. Ναι, εντάξει, παιδί μου, ναι, εντάξει. Okay. Εντάξει. Ναι, σίγουρα. Αυτό το είπα γιατί λέει δύο λέξεις, τάνες και. Ναι. Τα λέει μαζί. Τα λέγει για πλάκα. Μπράβο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έρχεται, κάνει την πλάκα του. Σε όλο τον πλανήτη κάνει την πλάκα του. Πάει και κάνει την πλάκα του παντού, δεξιά-αριστερά. Έχει γίνει ένας top influencer παγκοσμίως, μαγιά του, δεν έχω να πω τίποτα για το παιδί. Έχει το δικό του τρόπο, το δικό του στυλ και έτσι λοιπόν αρέσει αυτό, γι' αυτό και όλος ο κόσμος μαζευόταν γύρω του. Και υπάρχουν και άλλα ένα-δύο περιστατικά που πάλι ουσιαστικά μας δυσφημίζουν σαν χώρα. Πάει ένας τύπος και του λέει ζωγράφισε εδώ ό,τι θέλεις και θα στα αγοράσω. Και ζωγραφίζει αυτός ένα αυτοκίνητο, ένα συγκεκριμένο. Γελάγανε. Μετά πάει ο άλλος και του λέει είμαστε Βαλκάνοι στα αγγλικά. Λέει αυτός τι Balkans. Και του λέει τι είναι οι Balkans. Δεν ήξερε τέτοιε όρε κτλ. Λέει αυτός οι Balkans είναι αυτοί που τρώνε γύρω. Λέει αυτός είμαι Balkan, είμαι Balkan. Δηλαδή ήταν γελία όλη η φάση. Κοίταξε, όλα αυτά τα πράγματα αυτός ανέδειξε μέσα από το δικό του βίντεο για να δείξει τι παίζει εδώ. Εμένα δεν μου άρεσε να βλέπω τον Κοψιάλη να είναι με αυτό ακριβώς εδώ το στυλάκι. Λες και ήρθε απόλυτος θεός ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, είπαμε, το δικό του στυλ, το παιδί δεξιά, το οποίο έχει αγαπηθεί από πάρα πολύ κόσμο, γι' αυτό και τον ακολουθούσαν εδώ επιμένω σε αυτό το κομμάτι, αλλά όμως δεν μπορείς, κύριε, εσύ που είσαι από ένας influencer, ένας top στο YouTube και όχι μόνο, να πηγαίνεις και να μου γονατίζεις με αυτόν τον τρόπο δίπλα του. Όταν αυτός ξέρεις πολύ καλά ότι η δουλειά του είναι να γελιοποιεί καταστάσεις. Εντάξει, καλός ή κακός, δεν κρίνω το παιδί αυτό, δεν το κρίνω καν. Όχι ότι επειδή έχει πολλούς φόλους, φοβάμαι. Δεν φοβάμαι καθόλου. Απλά δεν το κρίνω γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ και γουστάρει πάρα πολύ την πλακίτσα με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αυτό που λες εσύ πλάκα. Ό,τι του δώσαμε, αυτό έκανε. Δηλαδή αυτό είδα τους Έλληνες και έκανε την πλάκα. Δεν το έκανε από μόνος του. Δηλαδή σε αυτό το παιδί που έδωσε τα 150 ευρώ και είπε αυτός ότι τα έχω ανάγκη κτλ. Ήταν μια ωραία κίνηση. Απλά δεν μας άρεσε εμάς το ότι να μας λένε πεινάω. Κατάλαβες, δηλαδή να κάνουμε να μας βάζουν 150 push-ups να κάνουμε για να μας δώσει ο λεφτάς που ήρθε από την Αμερική 150 ευρώ. Αυτό ήταν το κακό. Δηλαδή κάποια πράγματα χτύπησαν άσχημα. Μακάρι να βρισκόταν ένας τύπος δίπλα εκεί να του πέταγε 150 ευρώ στη μούρη. Και να ήταν την αφήση του παιδιού και να δηλώνει υπόθεση. Έτσι. Μακάρι. Αυτό ήταν για μένα ξεφυλίκη, 150 που σάψει, να πάρει 150 ευρώ και το παιδί αυτό να έχει σοβαρό πρόβλημα και δεν δείχνω την εικόνα, δεν θέλω να δείξω την εικόνα καν, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω το παιδί αυτό, το οποίο πονάει, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα το παιδί, έχει πρόβλημα το παιδί οικονομικό, σοβαρό πρόβλημα. Απλά το να γελάνε γύρω οι άλλοι και να του λέει και ο Κοψιάλης έλα δύο ακόμα, έλα τρία ακόμα για να πάρει τα 150 ευρώ. Ναι. Εγώ, άμα ήμουν Κοψιάλης, ήδη έχει γίνει αυτή η βαβούρα με την κόπα. Κάνε ένα έτσι ρε φίλε, έχει τόσα λεφτά, βγάζει, δώσε εσύ τα 150 ευρώ. Και δείξτε με αυτόν τον τρόπο του σ' Αμερικανάκι ότι μαγκάκο εδώ πέρα δεν περνάνε αυτά. Είμαστε κι εμείς εδώ που πρέπει να το καλύψουμε. Γιατί πραγματικά εγώ αν ήμουν εκεί θα το σταμάτα και θα το πω σαν 150 ευρώ, πάρτα και φύγε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξεφύλιστες σε 5 εκατομμύρια κόσμο για 150 κολό ευρώ και να είναι και ο Κοψιάλης δίπλα και καλά το λες και να μην κάνει καμία κίνηση, ο Βλακέντιος. Και βάλε το παιδάκι αυτό με τη γόπα εκεί για να δώσουν 50 ευρώ.
Ναι, έτσι μοιράζει τα 50 εκεί που τον βολεύει. Σε αυτή την περίπτωση, όντω. Κάνοντα αυτή την κίνηση. Και αφού λοιπόν σε έχει βρει όλη η Ελλάδα για την κόπα με το παιδάκι, δεν κάνει την κίνηση να σώσει τον άνθρωπο που έκανε 150 push-ups για 150 ευρώ και συγκινήθηκε για πάνω το παιδί αυτό. Γιατί σου λέει, δεν ξέρει ρε μάγκα τι πρόβλημα έχω και τι περνάω και ήθελα αυτά τα 150 ευρώ και άλλα πολλά πόσα χρειάζομαι ακόμα. Και ο άλλο εκεί ήταν δίπλα και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να βγάλει selfie με τον άλλον. Τι να πω. Και επαναλαμβάνω, το Αμερικανάκι καλά κάνει. Το δικό μας Αμερικανάκι τι κάνει. Επιεικώς απαράδεκτο. Και κλείνω το θέμα εδώ, δεν θέλω να το συνεχίσω. Ήταν όμως και μια άλλη φάση που θα ήθελα λίγο να την πούμε εντάχει, η φάση με τους αστυνομικούς. Και αυτό δεν ήταν ωραίο. Δηλαδή, το ότι τον ακολουθούν οι fans και τους φωνάζουν, έχουν το ίδιο στυλάκι με αυτόν. Αντί ας πούμε να τους ευχαριστεί, πήγε και σταμάτησε αστυνομικούς και τους είπε: συνοδέψτε με, γιατί με κυνηγάει ο κόσμος. Και θα ήθελα προστασία. Και του λέει: αστυνομικός, έχεις μαζί σου. Έχω λέει 4 άτομα, έχει και κάποιους bodyguard. Αλλά λέει: ο αστυνομικός, εμείς, αν δεν είναι κανονισμένο από πριν να συνοδεύσουμε κάποιον, δεν μπορούμε στο σποτ, στο συγκεκριμένο σημείο να το κάνουμε. Και λέει: αυτό σε άλλες χώρες γίνεται. Λέει: εμείς δεν μπορούμε. Μπράβο στο αστυνομικό. Και μάλιστα ο αστυνομικός τι του είπε: του λέει: μη με τραβάς. Γίνεται από εκεί και μη με τραβάς. Του είπε. Ναι. Πολύ σωστός. Και έτσι, δεν ήθελε ούτε πρόβολο ούτε τίποτα. Του λέει: υπάρχει δουλειά του κάμερα. Ναι. Και μίλησε πάρα πολύ σωστά. Ναι. Αλλά αυτό δεν ήταν σωστό τη μεριά του speed. Δηλαδή, τι ναι. Φάνηκε, τι του πέρασε. Είναι μια ψωνάρα που κάνει την πλάκα του και περνάει καλά. Ναι. Και απαιτεί από το κάθε μέρος που πηγαίνει να του έχουν και αστυνομία ναι. δίπλα του. Σιγάρε μαγκάκο. Τα παιδάκια ήρθαν για να σε δουν από κοντά και να μιλήσουν μαζί σου. Και εσύ θες αστυνόμους δίπλα σου για να μην σε πλησιάσουνε. Αλλά παρόλα αυτά όμως, ο Κοψιάλης να βγάλει τη selfie με τον Αμερικανάκι, μη χάσει. Με το speed. Ναι, speed το λες εσύ, εγώ το λέω Αμερικανάκι και κοροϊδευτικά, ηρωνικά το λέω το Αμερικανάκι. Το speed είναι όνομα και πράγμα. Ναι, ναι. Ήρθε το Αμερικανάκι τώρα, μας το παίξει πρώτη μούρη στο καβούρι. Και πήγε ο άλλος εκεί να βγάλει και selfie, μη τη χάσει. Να πάει εκεί να πει εγώ έβγαλα με αυτό και τα λοιπά. Τι κάνεις ρε Καραγκιοζάκο, τι κάνεις εκεί. Αυτό είναι καραγκιοζηλίκια. Στο γυράδικο που μπήκε μέσα και φώναζε και του λέει: μη φωνάζεις, του λέει υπάλληλο. Φωνάζεις πολύ, του λέει εσύ. Ενώ ήξερε ότι έχει κόσμο έξω, ναι. Σου λέει κάποιος είναι αυτός. 36 ευρώ του τα πήρανε. Όχι, δεν τον αφήνανε. 10 γύρι, 36 ευρώ. Καλά, καλά του κάνανε. Γιατί να πάρει τσάμπα, ποιος είναι ο μαγκάκος να μπει και τσάμπα. Τα πλήρωσε. Και καλά έκανε. Και έτσι πρέπει, δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα, ήρθε το Αμερικανάκι εδώ να τρώει και να πίνει τσάμπα. Όχι, όχι, σε αυτό δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν τον κέρασε ο Κοψιάλης. Δεν το ζήτησε. Έλαντε. Γιατί δεν είπε ο παραδικό μου, κάτσε. 50 ευρώ μοιράζει αριστερά-δεξιά. Κάτσε ρε, ρε Κοψιάλη, ξεφτύλα έγινε. Με αυτή εδώ τη φωτογραφία, για αυτή τη selfie, έχει ξεφτυλιστεί. Έχει ξεφτυλιστεί. Να μην κέρασε τα σουβλάκια. 36 ευρώ. Όταν κάθεται και μοιράζει 50 ευρώ για βλακίε. Σου 36 ευρώ. Δεν τα πλήρω. 36 ευρώ. Μπουρμπουά, τι ψάψε ο Αμερικανάκι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και μάλιστα κάποιος άλλος από τους bodyguard πλήρωσαν. Ναι. Δεν άφησε. Φανταστείτε. Αλλά ο Κοψιάλης εκεί μη χάσει να βγάλει τη σέρφη μαζί του. Τι να σου πω βρε κορόιδο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω όμως τώρα γιατί έχουμε γάμο. Ποιος παντρεύεται. Ποιος παντρεύεται. Κάνε καλό παιδί. Δέστονα. Ο Σνίκ. Μάλιστα. Κοίταξε. Νοικοκυρεύεται. Ναι, έχει πάρει κάποια κιλάκια, θέλει να τα χάσει και το λέει αυτό. Και μιλάει εκεί για αγάπης, λουλούδια κτλ. Και μας υπόσχεται μέσα από αυτό το βίντεο που βλέπετε εδώ ότι θα σταματήσει τα πολλά beef και ότι θα φτιάξει καλή μουσική. Θα δημιουργήσει δηλαδή καλά πράγματα για να μπορέσουμε να περάσουμε πάρα πολύ καλά μαζί του. Πότε και, παντρεύεται. Δεν ξέρω, δεν είπε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και μου κάνει εντύπωση μεγάλη γιατί εγώ μεγάλωσα σε γειτονιά με Αρμένιους. Η κοπέλα που πάει να παντρευτεί είναι Αρμένισσα. Οι Αρμένοι είναι παλιοημερολογίτες. Δηλαδή πάνε πίσω 15 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εντάξει, δεν έχω σκεφτεί τίποτα το θέμα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Επειδή είναι παλιοημερολογίτες, οι Αρμένοι έχουν. Σπάνια παντρεύονται από άλλοι. Αν δεν είναι Αρμένιος, δεν παντρεύονται εύκολα. Δηλαδή πολύ δύσκολο. Για να παντρευτείς μια Αρμένισσα, θα πρέπει ή να αλλαξοπιστεί. Όχι να αλλαξοπιστεί, ή να γίνεις παλιοημερολογίτης, γιατί είναι χριστιανοί είναι οι άνθρωποι. Έτσι. Ή να γίνεις παλιοημερολογίτης ή να φύγει η κοπέλα και να έρθει στο δικό μας. Γιατί εκκλησία μέσα να πεις, ποια εκκλησία θα πας. Ή να γίνει ορθόδοξη. Τα έχουν τακτοποιήσει αυτά, δεν μπορεί έτσι. Ναι, αυτό λέω. Τώρα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να το ρωτήσω. Θα ήθελα πάρα πολύ και να δώσει μια απάντηση. Ποιος
πήγε πού. Δηλαδή, πήγε και έγινε παλιοημερολογήτης ο Σνίκ ή έγινε ορθόδοξη η κοπέλα του. Όταν υπάρχει έρωτας βρίσκεις λύση, νομίζω ναι. Οι κοπέλες κιόλας είναι και πολύ όμορφες. Ναι, δεν λέω όχι, αλλά το θέμα είναι αλλού το θέμα είναι. Το θέμα είναι αλλού, είναι αλλού. Πώς θα γίνει ο γάμος με τις θρησκείες. Πώς θα γίνει ο γάμος. Θα βρουν λύση. Κάτσε να φτάσουν στο γάμο, γιατί ο Σνίκ είναι άταχτο παιδί. Γιατί, τι είναι. Άταχτος είναι. Έβαλε μια λόλες. Κάτσε πριν το παιδάκι, γιατί το λες αυτό το πράγμα. Εδώ δεν πήρε μια ολόκληρη Λιάννα. Κοίταξε, για να αποφασίσει να κάνει το βήμα. Καταρχήν η κοπέλα είναι πάρα πολύ όμορφη. Πολύ ωραία κορίτσια. Πιο ωραία από την Λιάννα. Α, πιο ωραία. Ναι, για εμένα προσωπικά, για τα δικά μου γούστα. Δεύτερον, είναι και θέμα χημίας δύο ανθρώπων, δεν είναι μόνο η εξωτερική εμφάνιση. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Ένα λεπτό. Mm. Και όταν ξαφνικά βλέπεις ότι επιστρέφει η Λιάννα στον άνθρωπο που ήταν πριν τον Σνίκ, που σημαίνει ότι εκεί υπήρχε και υπήρχε μια... Πρώην είχαν... σύζυγος είναι. Ναι, πρώην σύζυγος, ναι. Δηλαδή τα συναισθήματα δεν είχαν τελειώσει. Ήταν κάπου κρυμμένα πίσω, βάθος δεξιά. Ναι, οπότε λοιπόν αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στις σχέσεις τους, γιατί υπήρχε αυτό το συναίσθημα το οποίο δεν είχε τελειώσει για εμένα. Οπότε λοιπόν κάτι δεν κόλλαγε καλά με τα δύο παιδιά. Εσύ καλά τα λες. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ο Λάιτ έχει ερωτευτεί την Ξανθιά την όμορφη. Ναι. Ο Σνίκ έχει ερωτευτεί πάλι και είναι να παντρευτεί. Τα τραγούδια που μιλάνε για γκόμενες χρήματα και όλα τα υπόλοιπα, πώς θα τα γράφουνε. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα το αλλάξουν τώρα. Θα το πάνε τι ωραία, τι καλά, που είναι ο γάμος κτλ. Ναι, γιατί ναι. Δεν μπορεί να το συνδυάσεις και εύκολα την τραπ με τους στίχους και τη ζωή που κάνεις. Δηλαδή, αν έχει τεράστια διαφορά η ζωή που κάνεις εσύ, οικογενειάρχης, είσαι καλό παιδί, είσαι με την κοπέλα σου. Από εκεί και πέρα, αν στα βίντεο κλιπ δείχνεις κάτι άλλο, είναι και λίγο κοροϊδία, γιατί ο κόσμος ταυτίζεται. Δηλαδή, ένα είδωλο της τραπ, όπως και τα pop είδωλα, δεν μας αρέσανε τόσο πολύ να είναι οικογενειάρχες, να είναι ήσυχα παιδιά. Δηλαδή, πάνε σε άλλο level και σημαίνει ότι χάνουν και fans. Δηλαδή, το fan club λιγοστεύει. Δεν ξέρω τι κάνουν. Έχω άδικο. Δεν ξέρω αν έχει άδικο ή δίκιο, αλλά αυτό που γνωρίζω πάρα πολύ καλά εγώ είναι ότι πάνε τα παιδιά αυτά, δεν είναι ελεύθερα πια. Πάνε. Τελείως. Και τουλάχιστον και η κοπέλα είναι ωραία. Ναι, και καλό κοριτσάκι είναι. Δηλαδή, το είχαμε δει εμείς στο Just, είναι πάρα πολύ καλό κορίτσι. Να περάσουμε τώρα όμως σε κάτι διαφορετικό. Θέλω πάρα πολύ να σε πάω για να τους δείξω λοιπόν τι σημαίνει να είσαι παντρεμένος ή να συζητήσεις μια κοπέλα και να πρέπει να πας να ψωνίσεις μαζί της. Και κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται ακριβώς εδώ. Α, ο Τζου. Ναι, ο με τη δικιά του. 30 χρόνια μικρότερη του κοπελίτσα δίπλα. Και πέρυσι νομίζω πάλι τη ψώνιζε αυτή στη Μύκονο. Ναι. Και πέρυσι πάλι πήγαινε εκεί. Κάποια άλλη. Και γενικά λεφτά έχει και τις πάει να ψωνίζουν. Ναι, κοιτάξτε όμως τώρα εδώ κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε τη μούρη του ανθρώπου. Σιγά μωρέ, την Τούνια. Έλα μωρέ τώρα, ξέρεις είναι να μπαίνεις τώρα και να κάθεσαι να περιμένεις μια ώρα να ψωνίσεις. Έρχομαι ποτέ μαζί σου εγώ για τα ψωνιά. Ποτέ. Κοίτα μου, τρελός είμαι. Μια πιτσίρικα κούκλα που έχει δει. 30 χρόνια διαφορά. Και βάλε. Βάλε και αυτά που κλέβει. 30 χρόνια είναι, 30 χρόνια διαφορά. Και αυτά που κόβει. Εντάξει, πόσο είναι η κουμπέλα αυτή, 18. Είναι μικρούλα, φαίνεται. Πόσο. Είναι μικρούλα, είναι 20 φεύγα. Εντάξει. Ναι. Και ο Ατζούν πόσο είναι. 50 φεύγα, 60. Ναι. Εντάξει, τι έγινε, δεν κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχει ένα όνομα, έχει μια εμβέλεια. Εντάξει, 30-35 δηλαδή. Χρονά και τα έχει. Έχει μια έντονη προσωπικότητα. Έχει Lear Jet, έχει σπιταρώνες, έχει σκάφος, έχει τα πάντα έχει. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, μόνο αυτά που έχει του έχει αναπτύξει προσωπικότητα. Συγγνώμη. Δηλαδή, του βλέπεις ας πούμε το Lear Jet και λες ρε παιδί μου, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το κάτι. Έχει αυτό το κάτι. Πώς θα γίνει ναι, τώρα, αυτό τώρα. Αυτό τα ψώνια που κάνει εκεί ναι. η κοπέλα του είναι ψηλά για αυτόν. Ναι. Βέβαια. Τι σαν εσάς που τρέμετε. Έχει εντωμεταξύ. Συγγνώμη κυρία μου, αυτός βγάζει κάτι εκατομμύρια. Εμείς που δουλεύουμε για το μεροκάματο, δηλαδή πρέπει να πάμε εκεί και να είμαι τι ωραία, τι καλά χαλασέτα και να πας στη Μύκονο και να θες για ένα φουστανάκι της πλάκας να θες 500 ευρώ. Εμένα τι με κοιτάς, εγώ δεν είχα ψωνίσει τίποτα. Αυτό σου έλειπε να ψωνίσεις κιόλας. Δηλαδή να θέλουμε ένα μηνιάτικο για να πούμε ότι ψωνίσαμε από, από τη Μύκονο. Ναι, άσε. Πήγαινε εκεί η Ζάρα και η GNM και τελείωσε. Το μόνο υπόθεση. Που θα έδινα λεφτά στη Μύκονο να ψωνίσω είναι στο Βαλταδόρ. Που μου αρέσουν πάρα πολύ τα ρούχα. Εκεί είναι για να πα στη Μύκονο και να πληρώσει και τη Μύκονο, πα εδώ στο Κολωνάκι ναι, και καθαρίζει. Είναι ίδια, είναι στάνταρ γιατί έχει. Άσε μόνο που είναι ίδια και στάνταρ. Εκεί στο Κολωνάκι τώρα. Ίδια είναι, σου ίδια, λέω. Με τη Μύκονο. Βρε, αφού έχει και site. Ναι, βέβαια, άμα κάνει ένα χιλιάρικο. Συγγνώμη, στο site, βέβαια. Άμα στο site λέει 1000 ευρώ, δεν πα στη Μύκονο να το πάρει δύο.
Α, κατάλαβα. Δηλαδή η Σοσάιλ κάνει ένα χιλιάρικο και η Σιμίκρονο βάλει ένα χιλιάρικο. Εγώ, και ποιο κόπαμε σε ποιο σε χιλιάρικο. Για να πάρει τη διαφορά. Εγώ το πλώσω μόνο μου, άμα θέλω να ψωνίσω κάτι καλό. Και μετά θα κλαίω εγώ. Ούτω ή άλλω μου φωνάζει το πλώσω. Να με πα να το φορέσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Αλλιώ το χιλιάρικο το δίνω. Δεν έχω θέμα. Είναι το χιλιάρικο και το δίνει. Δεν έχει θέμα. Εγώ θα κλαίω μετά. Λοιπόν, τέλο πάντων, πλακίτσα έχει. Α, έχω μια ιδέα. Πε μου. Να πάρω ένα φόρεμα να πιάσει και τόπο. Τι φόρεμα να πιάσει τόπο. Άσπρο. Ανηφικό. Κάποια στιγμή θα σε πάρω αυτό. Αυτό αργά, γρήγορα θα σε πάρω. Από το Βαλταδόρο, ναι. Ναι. Από το Βαλταδόρο. Ναι, από το Βαλταδόρο. Ξέρω μια μοδίστρα στη Νίκαια θα σου κάνει μουρλια. Και θα γίνει όπως θέλεις εσύ. Στη Νίκαια να πας να ψήσεις κουστούμι. Όχι, το κουστούμι θα σου το κάνει ο Κωστέτσος. Είναι φίλος μου, εντάξει. Νικαιώτης είναι. Οπότε στη Νίκαια θα πάω. Στην Νίκαια θα πάω. Ναι, δεν είναι ξανά δικοκή θα πάω. Στην Νίκαια θα πάω. Ναι, σιγά με. Δεν υπάρχει δωρεάν. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω όμως ότι ο Αντζούνι Λιτζαλή καλά περνάει στη Μύκονο. Είδαμε εδώ λοιπόν την κίνηση τη μεγάλη που έκανε και μπράβο του. Οπότε, ας αφήσουμε μόνο τον άνθρωπο τώρα και πάμε να φύγουμε από τον Αντζούνι εκεί με, με στην κρίνια τώρα θα είναι ο άνθρωπος. Γιατί, καλέ, εντάξει, ωραία, ωραία, δεν μπορώ. Βρε, κουκλάρα είναι, αλλά εκεί πέρα μπήκε μέσα, άντε μέχρι να επιλέξει, άντε 2 ώρες μέσα εκεί να κάθεται και να λέει αυτή δεν μου αρέσει αυτό. Που στην Κωνσταντινούπολη είδα το άλλο και ήταν καλύτερο να πάρουμε κάτι άλλο. Δεν είδαμε, βγήκε με ψωνιά. Νομίζω δεν πήρε τίποτα. Δεν πήρε τίποτα. Εγώ είδα ότι το πλάνο δεν και πήγε και τηλεπόρησε την πολίτρια. Δεν έκανε τίποτα κοπέλα, κοίταζε μόνο. Τι κοίταζε μέσα, είπα και κοπέλα δίπλα και μπορούσε να τη πασάρει και ένα φόρεμα. Σταμάτα, μην είναι καμιά γνωστή μα η κοπέλα. Ναι, λε. Το κορίτσι κουράζεται άλλο. Αν ήταν σε Βαλταδόρο θα ήταν γνωστή μα, Βαλταδόρο δεν ήταν. Οπότε εντάξει. Ας αφήσουμε τώρα το. Να το αφήσουμε. Δεν μπορώ άλλο πια. Να σου πω, ναι. Χώρισε ο Αλέξης Παπάς. Είναι στη Μύκονο τώρα που το θυμήθηκα. Εσύ, ο Αλέξης Παπάς χώρισε. Ναι. Ωραίος, αυτός που σου άρεσε ένα πάρα πολύ, αυτός ο ξυλοπόδαρος. Ναι, τι. Μόνο τι. Αυτό βλέπεις εσύ, το ξυλοπόδαρο. Θυμάσαι από το Survivor. Μια χαρά παιδί, χώρισε. Τώρα φοράει παντελόνι μακρύ και δεν το βλέπεις το ξυλοπόδαρο. Ναι. Παιδιά, θυμάστε από τη ζήλια το λέει. Ναι, ο ξυλοπόδαρος Αλέξη. Πέρα από την πλάκα, χώρισε παιδιά αυτό. 1,5 χρόνο σχέση δεν είχαν μαζί. Ναι. 1,5 χρόνο. Και ήταν και ωραίο κορίτσι, από ό,τι θυμάμαι. Τι κρίμα, ρε παιδί μου, τι κρίμα. Άσε, μπορεί να τα ξαναβρούν, αλλά ξέρεις τι. Δεν είναι άσχημο ο Θοδωρή να χωρίζει και να πάει άλλο στη Μύκονο. Δηλαδή είναι σαν να πάει να ξεσαλώσει. Εκτός αν τον χώρισε η κοπέλα, δεν ξέρω. Συγγνώμη, δηλαδή, χώρισε ο άνθρωπος, τι να κάνει, να πάει να αυτοκτονήσει. Συγγνώμη, άμα χωρίσει και είσαι εδώ στη Μύκονο, δεν θα μου αρέσει. Τι λες, θα πάω στο φίλο μου τον Πέτρο, θα πάω εκεί να με φιλοξενήσει και θα του πω: Πέτρο μου, μαζί σου και αυτό εγώ να, κακό, Πέτρο, να δω τα υπέροχα. Το κακό αυτό είναι ότι θα πας στον Πέτρο, ναι, θα πας πάμε να κάνουμε μαζί βίντεο αυτά τα ωραία που δείχνει στο TikTok. Μα είναι και δικός μου φίλος ο Πέτρος. Τότε πήγαινε και εσύ μετά να γυρίσω εγώ πίσω. Γιατί άμα είμαι εγώ εκεί, είναι σαν να λες θέλω να τα ξαναβρούμε. Κατσαναβούς. Τέλος πάντων. Έχουμε και εμείς την πλάκα μας, ξέρετε τώρα. Χώρισε όμως, Μήπως να πας εσύ στη Μύκονο στον Πέτρο, το φίλο σου μόνη σου, για να δεις τον Αλέξη Παπά εκεί. Λέω, μήπως και. Τέλος πάντων, ναι, βρε το παιδί χώρισε. Έλα μου να πούμε ζηλιάρισμα. Τι να ζηλέψω τώρα τον Αλέξη Παπά. Όχι, ναι, να τον ζηλέψεις. Σε παρακαλώ τώρα. Γιατί να ζηλέψει εμένα αυτός. Δεν κατάλαβα. Σε παρακαλώ πάρα Έχεις πολύ. Έχεις ταπεραμέντο. Έχεις σε παρακαλώ, έντονη πάρα προσωπικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Το μεγαλύτερο μπαμ, κυρίες και κύριοι, την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν ότι η γυναίκα η οποία ήταν η σιδηρά κυρία του Sky, η κυρία Κουτσαφτάκη, πλέον είναι, ανήκει στο παρελθόν. Δεν είναι πλέον μέλος του Sky και συζητούνται πάρα πολλά ονόματα στο ποιος θα πάει στη θέση εκεί. Υπάρχει ο κύριος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος είναι, ήταν στο, πριν την κυρία Κουτσαφτάκη ήταν σε αυτό το πόστο, αλλά υπάρχει και ένα όνομα έκπληξη το που παίζει μπάλα να πάει αυτό το άτομο εκεί. Γιάννης Λάτσιος. Εάν πάει εκεί με μεγάλη εμπειρία στη τηλεόραση κτλ. Κάποιοι του χρεώνουν ότι όταν ήταν στο Open δεν πήγε καλά και δεν τα κατάφερε. Ναι, αλλά πρέπει να σου πούμε εδώ ότι είναι και το τι budget έχεις. Γιατί δεν είναι δικό του μαγαζί. Το μαγαζί πήγε να το διοικήσει. Και το budget ήταν άλλο. Αν ήταν λίγα τα λεφτά. Ναι, τι πήγε στραβά όμως με την Κουτσαφτάκη. Γιατί γράφτηκαν διάφορα. Ότι υπήρχε δυσαρέσκεια με τη συμπεριφορά της, ότι της χρέωσαν κάποιες αποτυχίες τώρα στο πρόγραμμα του Sky.
όπως το Power of Love, ήταν χαμηλά τα νούμερα γενικά και με το Summer School. Δηλαδή κάτι έγινε τώρα και έφυγε η γυναίκα. Κοίταξε, όλα τα ψυχαγωγικά προγράμματα είχαν μια παταγώδη αποτυχία. Φουλ αποτυχία. Συγγνώμη να ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω, η κυρία Μαραγκουδάκη τι ρόλο βαράει. Η κυρία Μαραγκουδάκη είναι υπεύθυνη προγράμματος. Τι ρόλο βαράει, τι ρόλο παίζει. Ναι, τι ρόλο βαράει. Λοιπόν, η κυρία Κουτσαφτάκη ήταν αυτή που έπαιρνε όλες τις αποφάσεις. Όταν λοιπόν, και βέβαια όταν έπαιρνε αποφάσεις και ήταν όλα πηγαίνανε κατά τη διαόλου, πάντα φταίγαν οι άλλοι. Δεν έφταιγε ποτέ αυτή. Αυτό είναι κάτι που τις χρεώνουν όλοι μέσα από το Sky. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, η ψυχαγωγία απέτυχε παταγωδώς, πήγε στον πάτο, ό,τι έγινε, ό,τι τον αντικείμενες και να έκαναν, πήγε κατά τη διαόλου, με αποκορύφωμα το Power of Love, το οποίο δεν τράβηξε, με αποκορύφωμα ότι το μεσημεριανό παίζουν μόνοι τους μπάλα και δεν τραβάει. Δεν τραβάει. Το 6-7% στο δυναμικό δεν είναι νούμερα. Να πούμε βέβαια ότι επειδή είχαμε πει για τα θέματα τις τελευταίες μέρες και χθες και σήμερα, είχαν ωραία θέματα και γρήγορα. Απλά δεν έχουν ακόμα τις ισορροπίες μεταξύ τους, αλλά το θέμα είναι ότι τρέχουν τα παιδιά. Η εκπομπή έφτιαξε πάρα πολύ. Η εκπομπή έφτιαξε πάρα πολύ. Δεν είναι η παιδική χαρά που ήταν στην αρχή. Όμως, αυτό το η αιμονή με το διπλό παράθυρο, το να έχουν τον τέτοιον μπροστά, τον Λάμπρο, και να μαζί με τη Μαρία Ανταπιερίδη και να στρώμε στη μάπα με αυτόν τον τρόπο, γιατί πρέπει να επιβληθεί ότι είναι δίδυμο κτλ. Δεν χρειάζεται. Σε μια καλοκαιρινή εκπομπή, να ξέρεις, βάζεις προσωπικό ασφαλείας μέσα στην ουσία. Βάζεις έναν άνθρωπο μπροστά και βάζεις γύρω 4-5 ανθρώπους να δουλέψουν και να κάνουν αυτή η αγωνία. Όχι εγώ με παρουσιάστρια, όχι εγώ θα μιλήσω, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο, εγώ το άλλο, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Και αυτό έχει αντίκτυπο στον τηλεθεατή που βλέπει αρνητικά την εκπομπή αυτή. Την βλέπει αρνητικά, πώς να κάνουμε. Φυσικά είναι αγχωτικό λίγο στο ότι ποιος ουσιαστικά αυτό που λέμε θα πει την καλησπέρα. Όμως, ειδικά τα τρία. Όχι την καλησπέρα. Να μην πάρει πλάνο μόνο ο Λάμπρος. Ναι. Να είναι πάντα μαζί. Ακόμα και στις διαφημίσεις, ναι. Μα είναι δηλαδή να δίνει διαφημίσεις και οι δύο παρέα μαζί. Και να κάνει και αυτήν. Δηλαδή εντάξει. Αφήστε την Πιερίδη, βγάλε τον Λάμπρο έξω. Στο φινάλε. Δεν λέω εγώ να επιλέξετε ανάμεσα από τους δύο αυτό που θέλω εγώ. Που για μένα ο Λάμπρος πρέπει να μείνει. Αλλά αφήστε την Πιερίδη. Να ησυχάσουμε. Να λέμε, έχει παρουσιάστρια. Το θέμα είναι ότι και να λέμε, έκανε μια ανάρτηση η Μαριάντα. Έκανε ανάρτηση η Μαρία, τι ακριβώς είπε. Έκανε ανάρτηση και έγραψε ότι όσο και να με θάβετε, λέει, εγώ είμαι σπόρος. Γεια σου, σπόρε. το θέμα είναι, επειδή γράφονται διάφορα και τα περισσότερα όντως είναι αρνητικά, επειδή μιλάει πολύ με το εγώ, δηλαδή πετάγεται παντού, προσπαθεί να το ισορροπήσει. Το θέμα για μένα είναι να προσπαθήσει να διορθώσει κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι ότι τα λέει ένας, δύο ή εμείς. Τα λένε πάρα πολύ. Καλό θα είναι από το να ειρωνευόμαστε και να λέμε, σαν να λέμε, σας γράφω, εγώ συνεχίζω, είμαι καλή, να κοιτάξει να διορθώσει κάποια πράγματα. Καινούρια παρουσιάστρα, είναι μικρή εμπειρία, γιατί και το καλοκαίρι πόσο καιρό παρουσίασε, 2 μήνες. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, και σε εμάς όταν έρχονται κάποια μηνύματα, όταν είναι πάρα πολλά, κοιτάς να διορθώσεις τι ακριβώς δεν αρέσει στον κόσμο ή στην ομάδα, γιατί δημιουργείται πρόβλημα και στην ομάδα. Δεν είναι το να κάτσω εγώ να ερωνευτώ και να γράψω ένα μήνυμα, να πω εντάξει, ό,τι και να μου λέτε, σας έχω γραμμένους. Αυτό εννοεί η Μαριάντα και αυτό είναι το κακό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πρέπει να βρουν στο Sky μέσα κάποιες ισορροπίες. Είναι κρίμα και άδικο. Είχαμε το πρόβλημα με την Άννηση Παραδεισανού που ήθελε η κοπέλα να γίνει παρουσιάστρια και δεν την αφήσανε στην ουσία. Κεντρική παρουσιάστρια, δεν την αφήσανε και αποχώρησε. Και ξαφνικά έχουμε από το πουθενά μια Μαριάντα Πιερίδη, την οποία Μαριάντα Πιερίδη, αν την έλεγε στο όπεν, δεν έχουν κακοφαινόταν. Δεν είναι, όχι, ναι. Δεν είναι, γενικά, δεν είναι χάλια. Μια χαρά είναι, όχι. Την τσαχπινιά της στην άλλο λέω. Εάν, απλά... πήγαινε στο όπεν, δεν θα μου κακοφαινόταν, γιατί θα πήγαινε αυτή η πρώτη και θα πήγαινε οι άλλοι σαν ένα πάνελ. Ναι, από εκεί, ναι. Πέρα, εκπομπή της είναι, κάνουν τι θέλει. Ναι, πέρσι σου άρεσε κιόλας. Ναι, δεν μου άρεσε. Απλά τώρα είναι τσαχπίνα, επειδή μου έχει, ναι, πράγματα. Είναι... Απλά τώρα ο αγώνας του 50-50. Ναι. Και αυτό που αισθάνομαι ότι το επιβάλλει η Πιερίδη και όχι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Είναι σαν να προσπαθεί να επιβληθεί. Ναι, μπράβο. Είναι αυτό που μου σπάει το νευρικό μου σύστημα. Και όχι μόνο το δικό μου, αλλά όλων των τηλεθεατών. Γι' αυτό βλέπετε ότι μπορεί η εκπομπή να ξεκινήσει από 10 και να καταλήξει στο 2. Γιατί δεν αντέχει ο τηλεθεατής. Αυτό το διπλό από πάνω και μόνο. Δηλαδή να έχει 2 από πάνω σε μικρά παραθυράκια και από κάτω ένας είναι ένα ολόκληρο παραθυράρα. Και να είναι μόνο στο άλλο. Δηλαδή δεν είναι κρίμα αυτό.
Και μετά, δεν έγινε και μιλάει... κάτι να πάρουν μόνο πλάνα, δεν έγινε και κάτι. Όχι μόνο αυτό. Μιλάει ο Κωνσταντέρα, πάρε το κουμπάκι Κωνσταντέρα. Μιλάει η Πιερίδη, πάρε το κουμπάκι Πιερίδη. Δηλαδή, αυτό που στο διάλογο το είχατε δει αυτό. Τι σκηνοθεσία είναι. Τι πράγμα είναι. Κοίτα, αυτό είναι και κακό για την Μαριάντα που μπορεί να μην φταίει, γιατί φαίνεται είναι σαν να προσπαθούν να την επιβάλλουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μην χάσει πλάνο. Αυτό. Ρε Σι Έλληνα, αυτό λέω τόση ώρα, ότι δεν θέλει να χάσει ούτε ένα πλάνο. Δεν μπορεί ο Λάμπρος να είναι μόνο στο πουθενά. Και αν μπορεί να τον πετάξει απ' έξω τελείως, αυτό μου βγάζει. Mm-hmm. Και αυτό είναι το αντιπαθητικό. Και βλέπετε όλο το Twitter, όλα τα social media βαράνε την Πιερίδη. Και η Πιερίδη δεν καταλαβαίνει. Είναι σπόρος, δεν καταλαβαίνει. Γιατί ακόμα δεν φύτρωσε. Είναι ακόμα σε σπόρος. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει η κοπέλα ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνει στον αέρα, το να επιβληθεί στο 50-50 και ο αγώνας για να το δείξουμε αυτό το πράγμα είναι που γυρνάει μπούμεραγκ επάνω της. Και αυτό το φωνάζουμε και το λέμε για το καλό της. Εγώ την Μαριάντα τη συμπαθώ πάρα πολύ. Τη συμπαθώ πάρα πολύ τη Μαριάντα. Εντάξει, μια αλλά, χαρά είναι. Ναι, όχι, και μου αρέσει, αρέσει και πάρα πολύ. Λοιπόν, άσχετα τα λάθη που κάνει με την απειρία της. Αλλά το θέμα είναι αυτός ο αγώνας. Δεν αφορά τον τηλεθεατή, ρε παιδιά. Και τι νομίζετε, πιστεύουμε τώρα εμείς, δηλαδή, αν δύο τηλεθεατής στο παράθυρο, δύο-δύο, είναι συμπαρουσιαστές, αυτή δεν είναι πιο πάνω της, από πάνω ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Η Μαρκίζα αφορά μόνο αυτούς που γράφουν τα ονόματά τους επάνω. Δεν αφορά κανέναν άλλον. Εμένα μου αρέσει και μια σκηνή γιατί είχε κάποιες αστείες σκηνές που πετάγεται τέλος πάντων η Μαριάντα. Γιατί συνήθως πετάγεται να πει ότι κάτι της αρέσει ή δεν της αρέσει με το εγώ. Και λέει, εμένα μου αρέσει αυτό που είπε η Πρέλεβιτς. Και λέει ο Ισίδωρος από δίπλα μου, λέει, τι σ' αρέσει. Σαν να της λέει ότι πρέπει να μας εξηγήσεις γιατί ακριβώς συμφωνείς με αυτά που λέει η Πρέλεβιτς. Με απλά λόγια. Έτσι. Αλλά έχει και τη Μάρτζη που την καλύπτει. Θεωρώ ότι εντάξει, έχουν καλές σχέσεις με τη Μάρτζη. Και να δώσω ένα δωρεάν μάθημα. Δωρεάν μάθημα. Δεν ενδιαφέρει τον τηλεθεατή τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Θέλει ανάλυση ο τηλεθεατής. Και η ανάλυση δεν είναι μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Μην δικάζεις. Βάλε αυτό το θέμα και πες παιδιά, για ποιο λόγο το είπε αυτό, τι είναι αυτό που την ενόχλησε, αυτό θέλει να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Και να μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, δηλαδή να λες ναι. Ότι θέμα, εγώ που πήγαινα σχολείο, ναι. Εγώ που έκανα τότε μπράβο. Αυτό, εγώ που είμαι χωρισμένη, εγώ που έχω παιδί, εγώ δεν τον νοιάζει τον τηλεθεατή. Ναι. Θέλει να ακούσει αυτό το θέμα. Βάζετε λοιπόν την Άννα Πρέλεβιτς και πρέπει να την καπελώσετε, ενώ κάτι είπε το κοριτσάκι, δεν ξέρω, δικαίωση αδίκως, δεν ξέρω, αλλά δεν κατάλαβα και εγώ πώς το είπατε. Δηλαδή, να πείτε ότι την ενόχλησε. Για πολλές δυσκολίες που έχουν που έχει τηλεόραση. Ναι, και... για, ναι να πούμε ποιες είναι οι δυσκολίες αυτές που την ανάγκασε να κάνει αυτή τη δήλωση. Οπότε λοιπόν, αυτό δεν ζητάει ο τηλεθεατής και όχι να ακούσει τον καθέναν από εμάς, εγώ που όταν ήμουν εκεί και εγώ τράβαγα κουπί. Μπαίνοντας στη βάρκα, κουπί θα τραβάς. Λοιπόν. Καλά, τα παιδιά προσπάθησαν να το αναλύσουν στο ποια εκπομπή ήταν και τι για να το, για να, κοίταξε, όπως είπες, προσπαθήσαμε. Mm. Αν ο παρουσιαστής δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και είναι ακόμα σπόρος και δεν έχει πειταχτεί το λουλουδάκι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μα τι φταίω εγώ, σπόρος δεν είναι. Μόνος δεν το είπε. Είναι σε φάση ακόμα για να ανθίσει. Μέχρι να ανθίσει, άστα να πας στο διάλειμμα. Θέματα πάντως έχουν, γρήγορα θέματα είναι. Τα παιδιά βγήκαν και έξω, έχουν δουλέψει. Ναι, και Αρτσίτας και Ισίδωρος έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Και η Μάρτζη Λαζάρου, μου αρέσει, το ξαναλέω. Ναι, είναι μια χαρά. Το έχω πει 50.000 φορές. Μου αρέσει πολύ η Μάρτζη Λαζάρου. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα παιδιά αυτά, γιατί αλλού ήμασταν και αλλού πήγαμε πάλι. Εντάξει, στην κυρία Κουτσαφτάκη ήμασταν και στον Άγγελο, στο Γιάννη Λάτσιο, Άγγελο είναι ο μικρός. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι εκεί. Αυτό κάτι είναι μου λέει όμως, έχω μία μικρή υποψία ότι κάποια πρόσωπα που ανέλαβαν κάποιες εκπομπές, όπως ας πούμε η Καραβάτου, τα κεντρικά πρόσωπα τώρα στο καλοκαιρινό, ίσως είχε και μία έμεση σχέση Κουτσαφτάκη και την πλήρωσε, θεωρώ εγώ. Όχι. Η Καραβάτου ανήκει στην Ατζούν. Ναι. Απλά, εφόσον συμφωνείς για να βγει ένα πρόγραμμα στον αέρα, παίρνεις και την ευθύνη του. Ο Ατζούν είναι παραγωγός. Ναι. Του παραγγέλνω και έρχεται. Ή μου προτείνει και παίρνω. Δεν δηλαδή είναι... στο MyStar, συγγνώμη, στο MyStar Rocks, που ήταν η Καραβάτου, ήταν σούπερ ικανοποιημένος αυτός. Δεν ξέρω αν ήταν σούπερ ικανοποιημένος ή τι ήταν. Για να την πάνε στο Power of Love ήταν σούπερ ικανοποιημένη. Τα νούμερα δεν ήταν και τόσο. Για να την πάνε στο Power of Love, σαν παρουσία ήταν ικανοποιημένη. Αλλού ρίξαν την ευθύνη. Το θέμα είναι, παραγγέλνεις πρόγραμμα. Βάζεις την υπογραφή σου. Πρέπει να ποντάρεις αν θα σου κάτσει ή θα σου κάτσει. Όταν λοιπόν τα τελευταία δύο χρόνια, μην πω παραπάνω, όλοι του ψυχαγωγικού τρώνε κλωτσά, δηλαδή θυμάσαι τι λέω συνέχεια, θες να πας στο Sky, ρώτα να μάθεις.
Θα φας την κλωτσάρα γρήγορα. Ακόμα και αυτό με την Παραδεισανού ήταν άδικο. Ναι, αυτό είναι σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, σίγουρα. Παιδιά, ό,τι και να λέμε, το κορίτσι. Εντάξει, δεν θέλω να ακουστεί άσχημο. Είναι καλύτερη από την Πιερίδη. Εντάξει, εννοείται αυτό. Δεν θέλω. Μα είναι τη δουλειά η Παραδεισανού, ναι, ρε. Είναι τη δουλειά. Δηλαδή, από τη μία μέρα στην άλλη να περιμένει να πάρει δική σου εκπομπή. Δεν έχει σημασία και δίπλα θα πήγαινε. Μπορεί να καθόταν και συμπαρουσιάστρια και ξαφνικά να σε πετάξουν έξω γιατί και καλά για διαρροέ. Σιγά όλοι. Από όλους φεύγουν, ρε παιδιά, πράγματα και γίνονται διαρροές. Κακά τα ψέματα. Δεν ξέρουμε εσωτερικά. Κεντρικές παρουσιάστρες, όλοι. Δεν ξέρουμε εσωτερικά τι έχει γίνει, γιατί αυτό που έγινε στο παράδειγμα. Ακούστηκε ότι και καλά διαρρέω κάποια πράγματα. Εσύ, Ελένα, επανέλαβα, άσε τι ακούστηκε. Στο παρασκήνιο δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Για να φάει κλωτσάτο στο παραένα. Κάτι χοντρό έχει γίνει. Δεν ήταν ωραίο, εντάξει. Δεν ήταν οι διαρροές ήταν πολύ καιρό τώρα. Δεν ήταν τώρα. Απλά ήταν κάτι, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Τι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή ο Sky έχει αδικήσει πάρα πολύ κόσμο της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης. Τη μεγαλύτερη βλακεία να πούν δεν την πληρώνουν ποτέ. Δες πορτοσάλτερ και βγάλε συμπέρασμα. Ξέρεις τι γίνεται, δείχνουν ότι στα πρόσωπα της ψυχαγωγίας σαν να μην υπάρχει συναισθηματισμός κανένας. Δηλαδή, όταν είσαι σε ένα κανάλι και έχεις αυτή την καθημερινότητα, είτε σε διευθυντής, είτε υποδιευθυντής, είτε κάποιος τέλεχος, έχεις ένα, δηλαδή δεν θα πικράνεις εύκολα τον άλλον αν δεν γίνει κάτι ακραίο στο να τον κόψεις και να τον διώξεις. Εδώ φαίνεται ότι κόβουν μαχαίρι τη σχέση που έχουν με κάποια πρόσωπα που μπορεί να το έχουν ανεβάσει στα ύψη και ξαφνικά να το πετάξουν. Παιδί μου, έτσι. Απλά πράγματα είναι. Οι άνθρωποι αυτοί τους βάζουν μέσα, τους κάνουν θεούς και μόλις τα νούμερα δεν πάνε καλά, τους υποτιμούν με το χειρότερο τρόπο. Τους υποτιμούν με το χειρότερο τρόπο. Αυτό που κάνανε στη Φέη Σκορδά, να την πάρουν από το πρωινό, να την πάρουν 12-2 το μεσημέρι, ήταν το μεγαλύτερο εγκληματικό λάθος που μπορούσε να κάνεις. Εάν υπήρχε μια ελπίδα να ανεβάσει κάποια νούμερα η Φέη Σκορδά, ήταν στο 10. Mm-hmm. Στις 10 το πρωί. Όπως και στην, ναι, Πακοδήμου, έτσι θεωρώ ότι και η Πακοδήμου, για μένα δεν ξέρω αν θα το δεχότανε, αλλά το Power of Love έπρεπε να το πάρει η Πακοδήμου. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να μην δεχότανε, αλλά... είχε φύγει ήδη. Ναι. Είχε φύγει ήδη. Βρε, το ξέρω, άλλο σου λέω, ότι όχι, όχι, δεν υπάρχει θέμα. Η Πακοδήμου είναι αλλού για αλλού. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις μια πρόσληψη και υπογράψεις ένα συμβόλαιο ότι θα κάνεις κάθε μέρα 12-2 το μεσημέρι και ξαφνικά βρίσκεσαι Σαββατοκυριακό, και αυτό είναι μια αδικία. Στη Μαρία Πακοδήμου. Και αυτό είναι μια αδικία. Δηλαδή, κλείνει μια συμφωνία με έναν άνθρωπο και μετά, α, ξέρει κάτι, θα φέρω τη Φέη Σκορδά για καλύτερα. Και πετάω έξω τη τέτοια και βάζω την Φέη Σκορδά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είναι κινήσεις. Κινήσεις απελπισίας και κινήσεις ανθρώπων που δεν γνωρίζουν από τηλεόραση. Συζητάς, ολοκληρώνεις την εικόνα που έχεις φτιάξει για το μαγαζί σου και μετά λες, παιδιά, έτσι θα γίνει και αυτές είναι οι ώρες σας. Δεν μπορεί να πας και κλειδώνεις το πρόγραμμα και μετά ξεκλειδώνεις και μετά θα βρω μια λύση να μην θα κάνουμε. Αυτά είναι δουλειές φιλικατζίδικου. Αυτά πλήρωσε η Κουτσαφτάκη. Ότι δούλευε ως φιλικατζίδικο. Ενώ είναι μολ. Έτσι είναι αυτά. Και τώρα μπαίνει ο ίδιος και μάλιστα λένε ότι ο Γιάννης Λαφούζος αναλαμβάνει ο ίδιος τα Ινία μέχρι τα Χριστούγεννα. Πρώτα Θεός να έχουμε την υγειά μας, όπου στο δεύτερο μισό της σεζόν θα έχουμε κοσμογονικές αλλαγές στο Sky μέσα. Μάλιστα. Κοσμογονικές αλλαγές. Αυτό γενικά όμως το έχουμε ακούσει. Τι γενικά το έχουμε ακούσει? Ότι θα γίνουν κοσμογονικές αλλαγές παντού. Ναι, όχι, στο Sky, κοιτάξτε, στο Sky θα έρθει μια άλλη ισορροπία. Μια άλλη ισορροπία. Γιατί η ψυχαγωγία έχει εκμηδενιστεί. Έχει εκμηδενιστεί. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Να μου βγάλει την πράγμα την ζώνη πράγματα και να μην έχει εκπομπή να σα στηρίξει και να περιμένει από του απέναντι. Δεν γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, έφτασε η ώρα να φύγουμε. Είσαι έτοιμη? Πανέτοιμη. Οκ, okay, φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye bye.